Και εκεί που έκανε που λέτε χαμηλές πτήσεις, ξαφνικά της δίνει η Σοφία ένα τεσάρι και εκτοξεύεται στη βαθμολογία. Έφτασε στη θέση νούμερο 2. Μία δηλαδή θέση κάτω από την κίτρια, τη Μορτασία. Ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει. Θα υποδεχτούμε την Κατερίνα Κλάδης και μετά θα πούμε όλα τα υπόλοιπα. Πού πηγαίνει, πώς είναι, τα πάντα όλα. Πάμε! What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put it in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put it in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. That's right. I'm like, yeah, that's true. That's true. I believe in G-O-D. Don't believe in THOT. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Άριξε σήμερα να μου έρθεις, αλλά ήρθες τελικά, τέλος πάντων. Πού πηγαίνεις σήμερα? Εγώ, ο αδερφός μου, ο Ντίανης, ο Διονύσιος, είναι πιλότος και ασχολείται με, you know, αερομενικά και airplanes. Με αεροπλάνα. Ναι, αεροπλάνα και αστρονομικά, όλα τέτοια. Και είναι καλεσμένος σε ένα NASA event και με το Plus One του. Αλήθεια. Ναι, ναι. Αν δεν το καταλάβατε, είναι, επειδή λοιπόν ο Διονύσης είναι τέλος πάντων με στα αεροπλάνα, έχει πάρει μια πρόσκληση από την NASA. Από την NASA. Ναι, δηλαδή ναι, NASA ναι. Εκτόξευση και το είπα και πριν. Ναι, είναι κάτι που πύραυλη και τέτοια. Υποστηρίζει το, τα, you know, το outer space και όλα τέτοια. Ξέρουμε την NASA, ναι. Αγάπη μου, για όνομα του Θεού. Είναι καλεσμένος ο Διονύσιος, θα πάρει την αδερφή του μαζί. Ναι, I know. Και ήθελα τέλειο. Να... Mm-hmm. Yeah, ήθελα να περάσω καλά με τον άνθρωπο μου και θα βάλω fun. Outfit, you know. Ναι. Να το ζήσεις. Γι' αυτό και όλα τα αστεράκια εδώ. Γιατί αυτό ήταν το vibe. Και είναι και το φεγγάρι στο καλσόν, αστέρια. Γίνεται χαλασμός σήμερα εδώ πέρα. Αν ο Διονύσιος έχει πλάς του καμιά φορά, πες του να πάρει και εμένα για να πάμε στην NASA μαζί. Θα περάσουμε μούρλια. I think so. Φαντάσου να πάμε στην NASA τα δυο μας. Yeah, exactly. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Εγώ το φανταστώ. Όχι, δεν μπορείς να φανταστείς. Παραστέλεια μαζί μου. Πάμε να βάλουμε βαθμολογία. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι τέλεια και η βαθμολογία. Ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ περίμενα πιο μεγάλη βαθμολογία. Εσύ? Ναι, και εγώ. Mm-hmm. Γιατί όμως έτσι πιστεύεις? Maybe δεν καταλαβαίνουν κάτι. I don't know, δεν ξέρω. Για να ακούσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Χριστίνα. Λοιπόν, θα ήθελα πριν σχολιάσω να διευκρινίσω κάτι και να ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι σε αυτό το παιχνίδι είμαστε όλες για την διαφορετικότητά μας, η κάθε μία με το δικό της. Και από τη στιγμή που σηκωνόμαστε εκεί και σχολιάζουμε μία την άλλη, δεν πρέπει να το πάρουμε σαν προσβολή, γιατί πήγα να παρεξηγηθώ με την κοπέλα την προηγούμενη φορά. Δεν ήμουν καθόλου προσβλητική, απλώς με το ντύσιμό της δεν μπορώ να συμφωνήσω. Το μόνο σίγουρο ότι δεν θα τα έβαζα ποτέ, γιατί βλέπω τεράστια διαφορετικότητα και στα ντυσίματα άλλων κοριτσιών, αλλά τουλάχιστον το υποστηρίζουν. Και νιώθω ότι την φοράει το ρούχο και δεν το φοράει το ρούχο. Εάν μου έλεγε ότι πάω σε μια παράσταση τσίρκου, θα τις έβαζα 5. Σε αυτό που πάει, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να... Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν ξέρω. Μπορεί δεν να είχε εκτός. Συγκεκριμένο dress code εκεί, so... Ίσως είναι το θέμα τελείως άσχετο, το σκουλαρίκι με το πλεκτό, με το αυτό εδώ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ποιο τσόκερ, αυτός λέγεται. Αυτό. Τσόκερ λέγεται, ναι, αυτό. Τσόκερ. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Πολλά κομμάτια μπερδεμένα, το καλσόν, το μαύρο, δεν ξέρω. Δεν μπορώ, δεν. Δεν το καταλαβαίνω και δεν μου ταιριάζει. Δεν υπάρχει κάποια αισθητική και νιώθω ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό που φοράει. Αυτό μου άρεσε.
Και αυτό... Το είπαμε και το ξαναείπαμε. Μην πούμε εγώ τα ίδια. Αυτό μου άρεσε και εμένα, μάλιστα. Να πάρα μου βάλε ένα. Ίσα-ίσα σε όλες μας αρέσουν. Αυτό που τις αρέσουν και τα χαίρεται και πάρα πολύ. Αλλά αν τους αρέσει. Πάμε τώρα να λέμε τα ίδια. Κοίταξε να δεις, Χριστίνα μου, να σου πω κάτι τώρα. Επειδή βάζεις ένα, ξέρεις ότι αν βάλεις ένα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να σε ρωτήσω γιατί βάζεις αυτό το ένα. Γιατί είναι η απόλυτα χαμηλή βαθμολογία. Σωστά. Οπότε από τη στιγμή που βάζεις ένα, θα πρέπει να είσαι σε θέση να σχολιάσει και αυτό που βλέπεις και να πεις γιατί πλήρως. Όχι. Είπες δεν μου αρέσει η συνθήκη της, τη φοράνε τα ρούχα και κάτι τέτοια πράγματα. Τι σημαίνει αυτό. Το τι σημαίνει αυτό. Ναι, τι σημαίνει. Το εξήγησα πλήρως. Όχι, όχι, αυτό, δεν είναι. Αυτό που έχει βάλει στο τίποτα. Λαιμό. Το πλεκτό δεν μου τι κολλάει πουθενά. Το μαύρο καλσόν μπερδεμένο με μια φούστα. Το είπα, δεν έχω άλλα λόγια. Να το εξηγήσω με τι άλλα λόγια. Μάλιστα. Το μάτι μου χτυπάει πολύ άσχημα. 1,8 είναι ο μέσος όρος